Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα να δούμε τι συνέβη, τι έχει γίνει. Έδωσε ο Παναγιώτης Ομοιάδης μία συνέντευξη στον Αντένα και έχει προκληθεί μία αντίδραση από τα λεγόμενά του. Πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε. Τρέχουμε και κοντά μας τον κύριο Ψωμιάδη. Ναι, ναι. Παναγιώτη Ψωμιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καμπούλ και σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Για δύο θέματα σας έχουμε σήμερα. Για ένα θέμα που παρολίγο να είχατε από το χάρο τα δόντια γλιτώσατε με το αυτοκίνητό σας. Ναι, πέστε μου. Θα τα πούμε και εσύ λίγο κι αυτό. Πάμε πρώτα όμως για αυτό το οποίο έχει έτσι ανάψει φωτιές στο διαδίκτυο, αλλά όταν προκλήθηκε η συνέντευξή σας σήμερα από τον Αντένα και την εκπομπή της Φέης Χορδά και του Γιώργου Λιάγκα. Εκεί αναφερθήκατε και μιλήσατε για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Πάμε να δούμε πολύ γρήγορα το απόσπασμα από την εκπομπή το πρωινό στον Αντένα και αμέσως μετά θα δούμε την αντίδραση της Φέης Χορδάς, της Φέης Σκορδά και ποια είναι η απάντησή σας. Για να δούμε. Πάμε λίγο σε πιο κοινωνικά θέματα τώρα. Ας ξεκινήσουμε από τις γυναικοκτονίες. Τη γυναίκα δεν την χτυπήσει ούτε με λουλούδι. Του κοπεί το χέρι. Το Me Too το παρακολουθήσατε? Εγώ είμαι αντίθετος με αυτά που έτσι, μετά από 20 χρόνια. Αν δεν γούσταρες, αδιαφωνούσες τότε. Έκανες τη δουλειά σου τότε και τώρα πας να βγεις στην τηλεόραση να σε ξαναθυμηθούν. Κατηγορούμε τον Πέτρο τον Φιλιππίδη. Δημόσια μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Όλη η Ελλάδα. Αν αύριο αθωωωθεί από το δικαστήριο, τι θα γίνει? Ποιος θα τον αποκαταστήσει? Και σαν κι αυτό, πολλούς. Η έκπληξη για μένα θα ήταν να πει κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν περιμένει αυτό από τον Ψωμιάδη? Αυτό περιμένει από τον Ψωμιάδη. Εγώ δεν το περιμένω γιατί δεν είναι ο Ψωμιάδης. Είναι σαν να μιλάει για τον Μπογδάνο, δεν θα μιλάει για αυτό που είναι προχθέ στη Βουλή. Είναι ένα πατέρα ενό κοριτσιού. Οπότε εγώ περιμένω να ζητήσει να το πάρει πίσω αυτό. Δηλαδή δεν τον αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο ως πολιτικό. Τον αντιμετωπίζει σαν άνθρωπο. Είναι ένα μπαμπά ενό κοριτσιού. Δεν μπορεί ένα μπαμπά ενό κοριτσιού να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Παναγιώτη Ψωμιάδη, το άκουσες? Ναι, δεν κατάλαβα τι είπε η κυρία Σκορδά. Επί της ουσίας είπε... Ότι θα έπρεπε να τα πάρεις πίσω αυτά τα οποία είπατε, γιατί είσαστε πατέρας, έχετε μια κόρη και ότι δεν θα έπρεπε να έχετε αυτή καταρχάς τη θέση. Καταρχάς, έχω δύο κόρες και όχι μια κόρη. Μια δική μου και μια της γυναίκας μου και τα δύο παιδιά είναι δικά μου παιδιά. Να σας ζήσω, κύριε Ψωμιάδη. Δεύτερον, αλίμονο αν αναφερόμαστε για μικρά παιδιά. Εκεί ως μπαμπάς θα κόψω τους όρχιδες αυτού που θα βιοπραγήσει ή θα σελκύσει πάνω στο παιδί, το μικρό. Εδώ όμως μιλάμε για καταστάσεις φαγελαφικές. Μιλάμε για κυρίες 20-25 χρονών, 30 χρονών που έρχονται μετά από 10-15-20 χρόνια και καταγγέλνουν τον Ίξ. Και ρωτώ, ποιος σας έδωσε κύριε Καμπούρη σας το δικαίωμα να είστε ο εισαγγελέας και ο δικαστής? Εσείς θα κρίνετε τον Έλληνα πολίτη, τον οποιονδήποτε, ή η δικαιοσύνη? Πριν λοιπόν η δικαιοσύνη αποφανθεί, ερχόμαστε εμείς και λέμε ένοχος, καταδικάστε τον, κρεμάστε τον. Και θυμάστε τι έγινε στην περίπτωση δική μου. Εγώ αθώθηκα σε 7 δικαστήρια και σαν και εμένα αθώθηκαν πάρα πολύ ή είχαν πει στη φυλακή 2-3-5 χρόνια και συνεχεία αποφυλακίστηκαν γιατί δικαιώθηκαν. Και ρωτώ, μπορείς να καταδικάσεις έναν να του πετάξει μια μορφή και λάσπη όταν η δικαιοσύνη δεν έχει αποβαθεί? Καταδικάζω οποιαδήποτε βιοπραγία εσυλγία σε μικρά παιδιά. Τώρα για τα μεγάλα παιδιά των 20-25, θα με επιτρέψετε να σας πω, είναι δυνατόν να μην το καταγγείλουν εκείνη την ώρα? Δηλαδή κάναν τη δουλειά τους, γίνανε επώνυμες, παίξαν το ρόλο τους και έρχονται σήμερα να καταγγείλουν τι? Και έχουν μαρτυρίες? Ποιο δικαστήριο θα αποφανθεί ότι ο Ψωμιάδης, ο Ίξ, Καμπούρης, δεν ξέρω τι, είναι ένοχος? Με τι αποδείξεις? Αυτό καταδικάζω. Καταδικάζω το ότι οι δημοσιογράφοι, το μεγάλο μέσο ενημέρωσης, δεν είστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Τέλος αυτό. Τώρα, μισό λεπτάκι, Παναγιώτη Ψωμιάδη, επειδή ο κόσμος διαφωνεί με σένα. Και διαφωνεί για τον λόγο τον εξής. Γιατί ένα θύμα κακοποίησης, ένα θύμα βιασμού, μπορεί να μην είναι έτοιμο ψυχολογικά να το αναφέρει ούτε καν στα οικεία του πρόσωπα. Και θέλει το χρόνο του, έτσι λένε και οι ειδικοί, και θέλει το χρόνο του. Εδώ πέρα για τον Φιλιππίδη. Ο εισαγγελέας λέει. Ο εισαγγελέας λέει, γιατί αναφέρεται στο Φιλιππίδη. Μην ονοματίζουμε. Εκεί μίλησε συγκεκριμένα για τον Φιλιππίδη. Σύμφωνα, έφερα ένα παράδειγμα. Για τον Φιλιππίδη λοιπόν βγαίνει ο εισαγγελέας και λέει ότι είναι άκρος επικίνδυνος.
Ακριβώς για την τέλεση νέων αδικημάτων. Ποιος το λέει αυτό. Ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας για τον κύριο Φιλιππίδη. Μπράβο. Αυτό είπε. Και γι' αυτό πρέπει να παραμείνει μέσα. Δύο λεπτά. Ο εισαγγελέας κάνει πρόταση. Για να μην βγει έξω. Για να μην προφυλακιστεί. Για να μην προφυλακιστεί. Για να μην αποφυλακιστεί. Το Συμβούλιο των Φυλακών, λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, απεφάνθη ότι έχει τη ροπή προς το συγκεκριμένο έγκλημα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι... Γιατί είναι επικίνδυνος, βιαστής. Κανείς δεν διαφωνεί. Το ερώτημα είναι, αύριο εσείς αυτόν που λέτε βιαστή, αθωωτή, τι θα πείτε κύριε Καπούρη? Το είπατε βιαστή εσείς. Μα όταν έχει... Υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα για αυτό και υποφυλακίζει. Το αν αύριο αθωωθεί, εσείς τι θα πείτε? Όταν έχουμε διαβάσει τη δικογραφία, θα υπάρχει πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Θα υπάρχει ερωτηματικό εάν αθωωθεί. Θα πούμε λοιπόν τότε πώς αθωώθηκε. Εγώ αυτό θα πω τότε. Πώς και αθώθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα δεν είναι το ίδιο Παναγιώτη Ψωμιάδη η δική σου υπόθεση με αυτή εδώ. Αν είναι δυνατό. Δεν έχει καμία σχέση. Υποθέσεις δικαιοσύνης. Μα δεν έχει καμία σχέση. Η δικαιοσύνη κρίνεται από τη δικαιοσύνη. Δεν κρίνεται ούτε από τους δημοσιογράφους ούτε από το λαό. Μα δεν συγκρίνονται τα δικά σου αυτά τα οποία. Με αυτό εδώ μιλάμε για έγκλημα. Είναι τα σύγκλητα. Δεν γίνεται. Αλ Καπόνε με κάνανε. Αλ Καπόνε, θυμηθείτε τι γινόταν μαζί μου. Κάθε μέρα καταγγελίες, κάθε μέρα. Έστω, μη μένουμε σε αυτό. Καταδικάζω οποιαδήποτε βία επάνω σε εξάλλου, το είπα, ούτε με λουλούδι δεν θα χτυπήσει. Και το λουλούδι στα κέντρα τα βραδινά θα το δώσει στο χέρι, δεν πετάξετε το τραπέζι επάνω και τη φιάλη. Σεβασμός στη γυναίκα. Σεβασμός στη γυναικεία ύπαρξη. Όμως, αυτό που κατήγγειλα είναι, δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να γίνει εισαγγελέας και δικαστής πριν αυτή αποφαθεί η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και για τα θύματα όμως είπες ότι δεν το είπανε τότε. Το παίρνεις πίσω λέγοντα, ακούγοντας εμάς που σου λένε ότι κάποια πολλές γυναίκες... Μα δεν μπορώ να γίνω δικαστής για να το πάρω πίσω. Όχι, 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 Παναγιώτη Ψωμιάδη. Την άποψή σου που κακοχαρακτήρισες... Για καταγράφει. Δεν κρίνει ο εισαγγελέας. Καταγράφει τις καταγγελίες όλων αυτών που καταγγέλνουν. Όχι, για αυτό που είπες ότι τώρα το θυμήθηκαν οι γυναίκες και το είπαν και δεν το είπαν τότε. Λογικό δεν είναι αυτό. Μα λογικό δεν είναι ένα θύμα όταν θα νιώσει έτοιμο να κάνει την καταγγελία. Που γίνανε στάρ. Μα δεν θα είναι, δεν είναι λογικό όταν θα είναι έτοιμες εσωτερικά να το πούνε. Μετά από 5, 10, 15 χρόνια. Λέω, δεν είναι λογικό όμως, όπως λένε και οι επιστήμονες, που λένε ότι πολλά θύματα βιασμών και κακοποίησης... Πολλά θύματα βιασμών... Μας ακούτε τώρα, κύριε Ψωμιάδης, μας ακούει? Ναι, κάνω το μικρόφωνο, δεν κάνει ποτέ. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Να το διορθώσουμε σε αύριο. Μας ακούτε? Μάλιστα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι οι επιστήμονες λένε ότι πολλά θύματα βιασμών και κακοποίησης θέλουν το χρόνο τους και όταν νιώσουν έτοιμα τα θύματα. Ναι, αλλά εγώ δεν σας ακούω. Έχετε πρόβλημα στο μικρόφωνο. Κάτι με τη σύνδεσή μας, δεν μας ακούτε στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων, με τη Φέση Κορδά, συμφωνείτε, τη ζητάτε συγγνώμη? Κύριε Καμπούρη, δεν σας ακούω. Θα κλείσουμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον ξανάρχομαι σε λίγο. Να τον ξανακαλέσουμε. Πραγματικά, ναι, για να μας αποσαφηνίσει εν τέλει τι έχει συμβεί. Και με τι... τη συγκεκριμένη, και αν πραγματικά παίρνει πίσω τη δήλωσή του που θα μπορούσε να πει ότι είναι μια ατυχέστατη. Αν θα δεις τώρα, όπως ακούσαμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, είπε, ίσως όταν είπε ξεκάθαρα, το διαχωρίζει. Ναι, το διαχωρίζει ότι είναι κατά της βίας. Έτσι. Το ακούσαμε. Κατά όπως είδαμε το βίντεο στον Αντένα. Άφησε να καταλάβουμε ότι ίσως δεν μείνει διαφωνεί και τόσο. Ήταν σαφής η ΕΧΜΕΣ, έτσι όπως ήταν το βίντεο του Αντένα. Τελεία. Ήταν... Εδώ λοιπόν λέει ξεκάθαρα, καταδικάζω τη βία των γυναικών. Ναι, ούτε με τριαντάφυλλο σου λέει. Νόλτσα. Για πάμε, τον έχουμε. Έχουμε τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη για να μας πει για την αντίδραση της Face Σκορδά. Παναγιώτη Ψωμιάδη, μας ακούς? Μας ακούει ο κύριος Ψωμιάδης? Κύριε Ψωμιάδη, μας ακούτε τώρα? Μας ακούει ο κύριος Ψωμιάδης? Παναγιώτη Ψωμιάδη, μας ακούς?
Επιτρέψτε μου, δεν έχετε, δεν ακούω τίποτε. Συγγνώμη. Μας ακούτε τώρα? Μας ακούτε? Δεν ξέρω. Υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει σύνδεση. Μένουμε εδώ. Είχε και μια άλλη περιπέτεια ο Παναγιώτης Θωμιάδης. Για πες μας. Ναι, πριν μερικές μέρες λοιπόν το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις Φλόγες και μάλιστα όπως ανέφερε ο ίδιος, είναι εικόνες που βλέπουμε, όπως ανέφερε ο ίδιος η ανάρτησή του στο Facebook, ξαφνικά το αυτοκίνητο δεν υπακούσες, δεν είχε έλεγχο ούτε στο τιμόνι, ούτε στα φρένα, πήρε φωτιά και η μηχανή. Ευτυχώς για καλή τους τύχη δεν κλείδωσε το αμάξι και κατάφερα να βγει έξω. Μάλιστα. Επικίνδυνο, έτσι. Βεβαίως. Να κλειδωθείς μέσα. Ναι, ευτυχώς δεν κλείδωσαν. Μάλιστα. Τι γίνεται. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, κυρία Λούρου και κύριε Τζίφα, με αυτό τον ανώμαλο γιατρό, ο οποίος γδύθηκε και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε μητέρα και παιδί. Τι ιστορία είναι αυτή? Ναι, αυτός είναι ο νέος ντόκτορ ανώμαλος, διότι έχουμε τελικά πάμπολες υποθέσεις και μιλάμε για ένα κριτικό αυτή τη φορά ανώμαλο, ο οποίος φαίνεται ότι τις αρρωστημένες του διαθέσεις, όχι για μία, αλλά για περισσότερες φορές, ξεσπάει πάνω σε μία γυναίκα χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Μία μητέρα μάλιστα, αλλοδαπή, η οποία επισκέφθηκε ένα φιλικό διαμέρισμα, ανεβαίνοντας η γυναίκα με το ασανσέρ, βρίσκει την ευκαιρία ο ανώμαλος να κατεβάσει λοιπόν τα παντελόνια του και να αρχίσει να βνανίζεται. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Τελικά αποδείχτηκε ότι ο άνδρας που συνελήφθη εν τέλει στο παρελθόν έχει καταγγελθεί, έχει μπει φυλακή για το συγκεκριμένο αδίκημα κατά 19χρονης, της οποίας έκανε τότε το ίδιο, στο πλαίσιο μάλιστα του ιατρικού του επαγγέλματος. Δηλαδή, αφνανίζονταν μπροστά στο γυμνό κορμί της γυναίκας που είχε υποβάλει ή την είχε βάλει σε εξέταση, Φίλιππε, στο κρεβάτι της ασθενούς. Μάλιστα, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα περιστατικά. Δεν καταλαβαίνουμε. Είχε μπει φυλακή. Ζυγήκε και συνεχίζει τα ίδια. Και τι λένε εδώ οι ψυχίατροι? Τι λένε? Ότι δεν υπάρχει σοφρονισμός για τα συγκεκριμένα άτομα που κάνουν αυτά τα δικήματα. Καμία γιατρία. Βιαστές. Είτε έχουν ηθοποιεί είτε δεν ηθοποιεί, το ίδιο. Βιαστές. Παιδεραστές. Και όλοι αυτοί που έχουν αυτή την ανομαλία, όσα χρόνια και να μπουν στη φυλακή, και όταν θα βγουν θα συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η ψυχιατρική κοινότητα. Τα λέει η ιατρική. Έτσι είναι. Η επιστημονική κοινότητα λέει αυτά. Δεν θεραπεύονται, δεν σοφρονίζονται. Δεν σοφρονίζονται. Ο παιδεραστής παραμένει να είναι παιδεραστής. Ο βιαστής παραμένει να είναι βιαστής. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Πάμε να δούμε τον τραγουδιστή με τα ναρκωτικά, τον γνωστό τραγουδιστή. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Mm-hmm. Πάμε ακριβώς να δούμε τι γίνει και με αυτή την υπόθεση. Γιατί βγήκε βγήκε, μίλησε και έκανε τις αποκαλύψεις για τον εαυτό του. Και ζήτησε και συγγνώμη. Μιλάμε για τον γνωστό τραγουδιστή. Ναι, Αλέξη Πρεβενάς λέγεται. Ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από το The Voice. Πάμε να δούμε τι λέει ο ίδιος για την σύλληψή του από τους αστυνομικούς για τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν. Πού θα μας πει ο ίδιος εδώ? Πραγματική εμπειρία που θεωρώ ότι έγινε και όπως έγινε, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ότι έγινε για καλό. Θεωρώ ότι έγινε για καλό, γιατί με προστάτεψε από άλλα πράγματα που άμα συνέχιζα ίσως να με... Να σου έκαναν μεγαλύτερο κακό, λες. Ακριβώς. Θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί έσκασε σαν βόμβα η είδηση ότι γνωστός τραγουδιστής συνελήφθη την ώρα που τραγουδούσε, το σταμάτησαν από το πρόγραμμά του κτλ. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Όλα αυτά ξεκίνησαν πριν 4-5 μήνες. Όταν είχαμε κάνει 3 επιτυχίες με τον παραγωγό μου και τον άνθρωπο που είναι στα δεξιά μου, τον Λάβρο Κωνσταντάρα, με αγώνα
παλέψαμε να κάνουμε ό,τι δεν κατάφερα να κάνω 17 χρόνια. Και έβλεπα ότι έχει αντίκτυπο η δουλειά μου, περνάει, αρέσει, παίζει σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, αρέσει τον κόσμο όλο αυτό που έχουμε κάνει και περιμένουμε όπως κάθε καλλιτέχνης να εισπράξει αυτό που έχει επενδύσει, που έχουν επενδύσει, να εισπράξουμε, να δουλέψουμε, να το χαρούμε ηθικά. Και αντί να το χαρούμε ηθικά, έρχεται μια καραντίνα που μας κλείνει σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Με κλείνει σε ένα σπίτι και δεν το κρύψω, πέρασε μια βαριά κατάθλιψη που το μεγαλύτερο λάθος μου ξέρεις ποιο ήταν, ότι δεν πήγα σε κάποιον ειδικό, δεν πήγα σε κάποιον ψυχολόγο να μου μιλήσει. Είχα τη σύντροφό μου στο Βόλο. Καθόμασταν, ό,τι και να σου πει, δεν μπορείς να... Δεν υπάρχουν λόγια για να σε, να σε κάνει καλά. Στους κοντινούς του να πω, γιατί μαζί με τον Μάριο, τον Χαπέρι, θεωρώ ότι είμαστε στους κοντινούς του ανθρώπου. Οικογένεια, και οικογένεια. Αυτή τη φάση δεν την εκμυστηρεύθηκε. Και ίσως επειδή ήταν και στο Βόλο, δεν ήμασταν κοντά, είχαμε βεβαίως τηλεφωνικές επαφές ή έτσι, βιντεοκλήσεις όλοι μαζί κτλ. Αλλά αυτή τη φάση δεν την είχαμε διαπιστώσει. Είχα απομονωθεί τελείως. Είχα πάρει 30 κιλά. Είχα πάρει 120 κιλά. Και σε κάποια... Αυτό το είχαμε διαπιστώσει. Αυτό, ναι, ναι, από φωτογραφίες. Άρα λοιπόν θεωρείς ότι η διέξοδό σου από όλο αυτό που εσωτερικά περνούσες ή από την κατάθλιψη που μπορεί να αντιμετώπιζες εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι κάτι διαγνωσμένο, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Η διέξοδος ήταν αυτό, το να βρεις έναν τρόπο να απαλύνεις λίγο τα προβλήματά σου. Ακριβώς σε μια ανούσια ουσία που δεν είχε ουσία και με το συμπάθειο να γαϊδάρε. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ έχουμε πάει πριν πάμε στο μαγαζί, την επόμενη μέρα παντρευόταν ο αδερφός μου. Και θα βάφτισα και τη μικρή μου την ανιψιά. Κάτι που δεν έκανα και κάτι που μου στήχησε. Και είναι κάτι που με έχει στοιχήσει και είναι... Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Δεν ήμουνα στο γάμο του μονάκριβου μου αδερφού, του μικρούλη μου. Το καταλαβαίνω. Και είμαστε στο μαγαζί κάτω. Είχα πάρει ένα τηλέφωνο από έναν φίλο από το Λαύριο να μου κάνει delivery μια πολύ μικρό ποσότητα. Όχι 30, ούτε 20, ούτε 10 σε καμιά περίπτωση. Επειδή δεν έχω δώσει στόχο και δεν ήθελα να δώσω στόχο, ότι ξέρεις κάτι, άφησε τα κλειδιά μου κάπου. Πάρ' τα κλειδιά, έγινε τα λεφτά, πάρ' τα, άστα, φύγε. Λογικά θα τους παρακολουθούσα, δεν ξέρω τι έγινε. Πάει να ανοίξει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Το αυτοκινήτου σου. Ναι. Και σκάει η αστυνομία. Όποια δεν ξέρω τι ήταν. Ένα λεπτό πριν βγω να τραγουδήσω λοιπόν, έρχεται ο σερβιτόρος και μου λέει, ανέβα πάνω, σου έχουν ανοίξει τα μάτια σου. Κατευθείαν μου έχουν κοπεί τα πόδια, ξέρω τι έχει γίνει. Γιατί έχεις καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει. Λέω, να βγω να κάνω το πρόγραμμα τουλάχιστον, μην δώσω στόχο. Προσπαθώ να ανέβω πάνω, ανεβαίνω, λέω το μισό τραγούδι, ποιο μισό, ούτε το μισό. Και είναι εκεί μου κάνει ένας, κατέβα τώρα. Με πολιτικά. Κατέβα τώρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή. Μεγαλύτερη ντροπή από αυτό το πράγμα που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Εσύ κατάλαβες αυτόματα μέσα στο μυαλό σου όλο το σενάριο που έχει παιχτεί. Κατάλαβες ότι είναι αστυνομικός ενώ φορούσε πολιτικά ρούχα. Με τη μία. Ήταν αστυνομία απ' έξω, στο αμάξι μου. Τι σκέφτηκες τώρα, ότι μπλέξαμε? Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι... Δεν πάνε το πω κιόλας, είμαστε. Ό,τι χτίσαμε, τελείωσε. Για το τίποτα. Αυτό που φοβήθηκες παραπάνω ήταν η δημοσιότητα. Όταν λέω για το τίποτα, δεν λέω για το τίποτα. Καλά μου κάνανε. Ναι, ναι. Ακολουθήθηκαν όλα. Κατακριτέο. Είναι... Δεν το συζητάω αυτό. Σε μία ώρα από τη στιγμή που έγινε, άκουγα τα χίλια μύρια. Δηλαδή μας τα λέγανε ότι είχα ζυγαριά στα μάξι, ότι είχα 30 γραμμάρια στα μάξι. Σε μετέφεραν κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα. Μία. Και πού τα άκουγες αυτά, τα λέγανε μέσα στο περιπολικό? Όχι, τα ακούγαμε.
Ότι είχες πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών μέσα στο δικό σου αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε μεγάλη ποσότητα αμάξι μέσα. Τα γράφανε για μεγάλες ποσότητες και αφήνανε να εννοηθεί. Ότι ήταν διακίνηση και δεν ήταν προσωπική χρήση. Ακριβώς. Και σε καμιά περίπτωση δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Ακόμα και η προσωπική χρήση που έκανα το τελευταίο πεντάμινο. Όχι. Γι' αυτό λέω ότι πάλι καλά που έγινε τώρα. Γιατί κατάλαβα πολλά πράγματα. Η κοπέλα σου γιατί προσήχθη. Προσήχθη διότι ήταν το αυτοκίνητό της. Και βρέθηκαν στο αυτοκίνητό της. Α, ήταν το όνομά της. Είχαμε κατέβει με την πρώτη συντροφό μου, κατεβήκαμε για το γάμο του αδερφού μου με το αυτοκίνητό της. Το δικό μου το έχω πάνω στο Βόλο. Πρώην είναι τώρα. Ναι, είναι η πρώτη συντροφό. Μετά από αυτό αποφασίσατε να ακολουθήσετε χωριστούς δρόμους. Είχαμε χωρίσει πριν. Ουσιαστικά είχαμε. Απλά θα σε συνόδευε τέλος πάντων στο γάμο του αδερφού σου και όλα αυτά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εσύ γίνεται η μεταγωγή στο αστυνομικό τμήμα, στο οποίο μένεις 4 μέρες. 4 μέρες και εγώ και η σύντροφό μου. Και εσύ και η σύντροφό σου. Και σε καμιά περίπτωση δεν έχει καμία σχέση. Δεν είχε καμία σχέση σε όλη την υπόθεση. Και φοβήθηκα κιόλας μην χάσει και τη δουλειά της που δουλεύει στο Βόλο. Και είναι κάτι που. Θα είχα τύψει πραγματικά, γιατί εγώ αυτό αποκλειστικά. Οι 4 μέρες περνάνε όχι βασανιστικά, δεν περνάει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί δεν έχω τηλέφωνο τις πρώτες 2 μέρες καθόλου. Μάλλον και όλες τις μέρες, απλώς μετέχαμε τηλεκάρτα και βάζαμε τηλεκάρτα από το θάλαμο και μιλάγαμε. Αλλά είχα 5 μέτωπα να κοιτάξω εκείνη τη στιγμή. Τι κάνει ο παραγωγός μου στην Κύπρο. Τι σκέφτεται για μένα. Τι σκέφτεται ο Λάμπρος για μένα. Δεν μπορούσα να τους μιλήσω, δεν είχα κανένα τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή. Τι σκέφτονται οι γονείς μου για μένα. Τι σκέφτονται οι γονείς της συντρόφου μου για μένα. Τι κάνουν τα παιδιά. Τι είναι στο μαγαζί, τι γίνεται στο μαγαζί, θα συνεχίσω να τραγουδάω. Όχι να μην ξανασχοληθώ, αλλά όπου μπορέσω να βοηθήσω άτομα που όχι είτε εξαρτημένα είτε μη. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Είναι κάτι ανούσιο. Είναι κάτι που δεν σε βοηθάει. Σου δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Μάλιστα. Άνοιξε την καρδιά του. Είπε. Περιέγραψε. Το ρεπορτάζ το δικό μας. Αυτά που... Της ουσίας, ναι, το ρεπορτάζ μας. Το ρεπορτάζ μας. Επιβεβαίωθηκε το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε. Και πραγματικά... Βλέπουμε και χαιρόμαστε που δηλώνει δημόσιο ότι είναι μετανιωμένος για το κακό που πήγε να κάνει και έκανε στον εαυτό του και στον οργανισμό του. Μακριά. Και είναι λυπηρό να βλέπουμε νέους ανθρώπους συνεχώς να μπλέκουν σε αυτό το δρόμο των ναρκωτικών. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε εμείς όμως τη φύση, γιατί εδώ η φύση σας βοηθάει. Βοηθά τον οργανισμό σας υγιεινά για να έχετε υγεία. Πάμε εδώ. Πάμε, θέλετε να έχετε υγεία, θέλετε να νιώθετε καλύτερα, πάμε να δυναμώνετε, υπάρχει εδώ. Εδώ, μία είναι η λύση. Μία είναι η λύση. Το, ποιο κυρία Λούρου, πες το. Το collagen golden με κουρκουμίνι. Με κουρκουμίνι. Μην ξεχνάμε και την κουρκουμίνι που έχει προσθεθεί έτσι, τώρα βέβαια. Έτσι, golden reaction collagen λοιπόν για όλους εσάς, το golden, το χρυσό. Golden reaction collagen για όλους εσάς. Με κουρκουμίνι, με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας στο 211-1600 με 39 ευρώ. Προλάβετε αυτή τη σούπερ προσφορά για όλους εσάς με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας για να νιώθετε καλύτερα, να έχετε υγεία, να ξυπνάτε το πρωί και να μην νιώθετε κουρασμένοι, να έχετε καλή ψυχολογία. Βοηθάει στην καλή ψυχολογία. Βοηθάει επίσης, που είναι το πολύ πολύ σημαντικό, στο να έχετε ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα με πολλά πολλά αντισώματα για να αντιμετωπίζετε κρυολογήματα και ιώσεις. Πού άλλου κάνει καλό? Στα μαλλιά μας, στα νύχια μας, στο δέρμα μας. Και φυσικά όλες οι βιταμίνες, ποιες βιταμίνες? Βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνένσιμο Q10, βιταμίνη C, μαγνήσιο και φυσικά MSM. Προσφέρουν στο καλύτερο για τον οργανισμό σας. Και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει να πούμε ότι με την κουρκουμίνη, η οποία περιέχεται στο συγκεκριμένο προϊόν, θα δείτε το πόσο θα αλλάξει ο οργανισμός σας προς το καλύτερο. Γιατί η κουρκουμίνη που πρωταγωνιστεί βοηθάει... Βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε μια καλή υγεία, αλλά και βοηθάει επίσης στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης,
στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αθρίτιδας και μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι έχει φυσικά και ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Φυσικά, 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 στο 211.600 με 39 ευρώ τώρα, Golden Reaction Collagen, γιατί θέλουμε ισχυρό οργανισμό, θέλουμε ισχυρή υγεία για όλους μας. Και φυσικά τα δώρα μας, οι 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, το αγαπημένο των Ολυμπιονικών, είναι εδώ για εσάς, γιατί πρέπει να τονώσει τον οργανισμό σας, τι κάνει αυτό το προϊόν, υποστηρίζει το σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τι άλλο κάνει, βοηθάει στη λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, στην αποτοξίνωση του οργανισμού και φυσικά για να έχετε μια καλή υγεία. Εδώ λοιπόν 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα εντελώς δωρεάν για εσάς. Πάμε παρακάτω. Πού πάμε παιδιά, τι έγινε, είχαμε ιστορίες. Με τη Σούπερ Κική και τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν ξαναχτύπησε, ξαναχτυπάει μάλλον η Σούπερ Κική κάθε μέρα και από κάτι καινούριο. Είναι φοβερή πάντως. Κάθε μέρα και είναι εκπληκτική και να πούμε ότι είναι από το αγαπημένο ζευγάρι στο τζαζ που είναι μαζί με τον Βελισάρη, τον Γιώργο Βελισάρη. Είναι από το αγαπημένα ζευγάρια το που κοινού, έχουν κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών. Πάμε να δούμε τώρα γιατί βγαίνει και μιλάει η Σούπερ Κική προς τον Γιώργο Λιάγκα για μια συνέντευξη που είχε δώσει και... Και κάποια πράγματα που είχε πει και για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και θεωρεί λοιπόν ότι ο Γιώργος Λιάγκας έκανε την τρίχα τριχιά. Για να ακούσουμε. Είναι ένας δώρος με τις δηλώσεις που έκανες στην εκπομπή μας για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μας κατέστρεψες, εσύ να την έδωσα. Σε μένα την έδωσες. Ναι. Με τον Γρηγόρη μιλήσεις καθόλου? Όχι καλά, γιατί να παραξηγηθεί ο Γρηγόρης. Το έχω πει και την άλλη φορά. Αχ, θέλω να βρίσω και κρατιέμαι, όχι τον Γρηγόρη. Έκανες μία ανάρτηση. Εμένα γιατί? Ό,τι υπάρχει σε δημοσιογράφο. Έκανες μία ανάρτηση για και το Ιωνικό. Ότι υπέφερα, που το λέει η περσόνα, δηλαδή δεν είπα υπέφερα, με δέρναν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και πετάχτηκε ο Λιάκας και λέει, α, υπέφερε. Είπε η κοπέλα, υπέφερε. Και εδώ βλέπουμε ένα βίντεο χρόνια πριν που λέει ότι σε ευχαριστώ για την καλύτερη συνεργασία μου. Είπε αυτό. Πριν από όλα τούμπα κιόλα. Είπε εγώ τον Γρηγόρη, τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ. Αλλά είπα και δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον Γρηγόρη. Καταπιεζόταν στον Γρηγόρη και δεν καταπιέζεται στον Σάσο του Βά. Με τον κύριο Λιάκα τι ακριβώς έχει γίνει? Δεν τον θέλω, δεν μπορώ να τον βλέπω. Γιατί? Δεν θέλω να βλέπω κανένα, γιατί το παίρνουν το τόσο και το κάνουν τόσο, λες και υπέφερα. Αφού είπαμε τι. Δηλαδή, αφού καταλαβαίνεις πώς το λέω, γιατί το παίρνεις και το τεντώνεις τώρα? Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Θες να σου δώσω εγώ ψωμί? Κάλεσέ με στην εκπομπή σου. Μάλιστα. Τι είπε, ωραία, τον Γιώργο Λιάγκα. Τα λέει χήμα και τσουλαβά. Τελικά αυτά θέλει και ο κόσμος, νομίζω. Να τα ακούει χήμα και τσουβαλάτα. Πάμε να δούμε τώρα μια εξομολόγηση που έκανε η αγαπημένη ηθοποιός, η Ελένη Καρακάση, η οποία. Μιλάει για τη θέλησή της να κάνει παιδί το οποίο δεν ήρθε ποτέ στη ζωή τη δική της και του ανθρώπου της. Ναι, ναι, και του σύζυγου της. Είναι μάλιστα ο σύζυγός, όπως λέει, και 3 χρόνια μικρότερος από την ίδια. Αποκαλύπτει ότι προσπάθησαν πολλές φορές στο παρελθόν να κάνουν παιδιά. Δυστυχώς ήταν κάτι που δεν ήρθε στη ζωή τους. Μάλιστα. Τι ηλικία έχει? Είναι 3 χρόνια μικρότερος, 3,5. Πώς ένιωσες όταν σε πρωτοφλέρταρε, είπες πιάνει μπογιά μου και στις πιο μικρούς ή είπες α, παπά? Όχι, δεν το σκέφτηκα. Δεν είναι κάτι που με απασχόλησε ποτέ η ηλικία. Δεν το σκέφτηκα ποτέ το θέμα της ηλικίας. Είσαι με τον σύζυγό σου, αλλά δεν έχει έρθει ένα παιδί στη ζωή σας. Δεν ήρθε, το προσπαθήσαμε, δεν το προσπαθήσαμε πια τρομερά. Ήτανε πολλοί οι λόγοι. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο υγιές το ζευγάρι όταν δεν είναι καλά μεταξύ του να παίρνει την απόσταση και είναι υγιές για τα παιδιά αρχικά. Αυτή είναι η άποψή μου και επειδή το έχω βιώσει εγώ σαν παιδί, είναι πολύ χειρότερο για τα παιδιά οι άνθρωποι που τα έχουν φέρει στον κόσμο να ζουν για αυτά και πολύ χειρότερο όταν τη χρησιμοποιείς αυτή τη δικαιολογία στα παιδιά σου μετά. Οπότε εγώ προσωπικά σαν Ελένη δεν θα κρατάγα κανένα γάμο αν δεν ήταν υγιής για να είναι τα παιδιά. Εσύ μικρή μπορεί να σκεφτώσουν ότι καλύτερα να μην είναι μαζί δύο άνθρωποι, ας πούμε. Δεν είχα πει στη μαμά μου αυτό το πράγμα. Το σκεφτόμουν. Γιατί το βίωνα, το έβλεπα. Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω και το είχα πει κιόλας. Και σε φάση το να χωρίσουν, το είχα πει στη μαμά μου. Ότι αν δεν είσαι καλά, άστο. Φύγε. Και το ίδιο ισχύει και το δίνω και στις φίλες μου και στους φίλους μου που έχουν παιδιά, ότι πρέπει να είναι καλά εκείνοι αρχικά και να προσέχουν τους εαυτούς τους και να είναι ευτυχισμένοι και υγιείς και πνευματικά και σωματικά, και το πνευματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να είναι καλά και τα παιδιά τους.
Μάλιστα. Ό,τι θέλει ο Θεός, να είναι καλά και να προχωράνε μπροστά στη ζωή. Έτσι. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχει γίνει σάλος με την κληρονομιά και τη διαθήκη του Ανέστη Βλάχου, του έμνηστου ηθοποιού. Συνεχίζει το εμφύλιος ανάμεσα στην οικογένεια. Θα δούμε σε λίγο τι καινούργιο έχει προκληθεί. Τι καινούργιο υπάρχει, γιατί είναι μία κόντρα οικογενειακή που βλέπουμε να έχει ταράξει τις σχέσεις της οικογένειας και να γίνεται ένας πόλεμος για την διαθήκη. Μέσα στα 40 κιόλας. Δεν έχουν περάσει καλά 40 μέρες. Μόλις περάσανε, Φίλιππε. Θα τα δούμε σε λίγο, θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα να δώσουμε, πάμε να φτιάξουμε το σαλόνι μας, πάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας, πάμε να δώσουμε το νούμερο ένα προϊόν, το σετ ελαστικό καλυμάτων σαλονιού. Φτιάξτε το σπίτι σας σήμερα. Κάντε το σπίτι σας, το σαλόνι σας καινούριο στο 218-218-9400, μόνο με 49 ευρώ. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής για πολυθρόνα, για διθέσιο καναπέ και τριθέσιο καναπέ. Σε τελαστικό καλυμάτων σαλονιού τώρα για εσάς, γιατί το σαλόνι σας θα πρέπει να γίνει καινούριο. Συμφωνείτε, κύριε Λούρο μου? Φυσικά, βέβαια. Γιατί να πληρώσεις μια περιουσία για σαλόνι, ενώ θα δώσεις λιγότερο από 50 ευρώ, για να κάνεις το παλιό σου σαλόνι καινούριο. Πάμε τώρα όμως να δώσουμε και καρέκλες, γιατί υπάρχουν και καρέκλες και για το σαλόνι και για την κουζίνα, για την τραπεζαρία σας. Μετατρέψτε λοιπόν τις παλιές σας καρέκλες σε καινούριες. Μόνο με 29,90 και δώρο έκπληξη. Δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 218-218-9400 τώρα με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας, γιατί πραγματικά θα πρέπει να μετατραπεί το παλιό σας έπιπλο σε καινούριο. Και όχι μόνο αυτό, θα βοηθήσετε πάρα πολύ, θα πρέπει να βοηθήσετε πάρα πολύ το σπίτι σας να αλλάξει, η διακόσμηση του σπιτιού σας, χωρίς να δώσετε μία περιουσία. Διαλέξτε τώρα το κάλυμα που ταιριάζει στο δικό σας σπίτι. Για τις καρέκλες σας, για το σαλόνι σας. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Στο 218-218-9400 μόνο με τις αυτές τιμές που έχουν πέσει κάτω στον πάτο. 49 ευρώ μόνο για να έχεις το σετ ελαστικών για το σαλόνι σας. 29 ευρώ για τις καρέκλες σας. 29,90. 6 ελαστικά καλύματα καρέκλας. Και αν θες να βάλεις και βολά, με 39,90 για να μην φαίνεται καμία τέλεια της καρέκλας σας. Διαλέξτε ό,τι θέλετε σε αυτές τις μοναδικές τιμές που έχουν πιάσει πάτο. Πιο κάτω δεν γίνεται. Πιο κάτω δεν γίνεται. Προλάβετε. 218-218-9400. Προλάβετε αυτή τη μεγάλη σούπερ προσφορά. Διαλέξτε τα καλύματα που θέλετε για το δικό σας σπίτι. Κάντε το σπίτι σας να φαίνεται πιο ανανεωμένο. Τώρα χειμωνιάζει. Η καλύτερη λύση τώρα είναι σε τελαστικό καλυμμάτων σαλονιού και για τις καρέκλες σας μπορείτε να βρείτε, για την τραπεζαρία, για το σαλόνι σας. Τώρα στο 218-218-9400 μόνο με 49 ευρώ προλαβαίνετε. Είναι τελευταία κομμάτια. Διαλέξτε το χρώμα που εσείς επιθυμείτε και προλάβετε. Προλάβετε, σηκώστε τώρα το τηλέφωνο για να προλάβετε τη σούπερ προσφορά. Δεν θα βρείτε καλύτερη ποιότητα πουθενά και δεν θα βρείτε πουθενά αυτές τις τιμές. Βλέπετε και σε άλλα κανάλια που βγαίνουν και τα λοιπά, οι διπλάσιες τιμές είναι. Και σε αμφιβόλο ποιότητας προϊόντα. Εδώ μιλάμε για την καλύτερη ποιότητα της αγοράς. Για την καλύτερη ποιότητα της αγοράς. 218-218-9400. Πλένονται πολύ εύκολα, απλά, στεγνώνουν πολύ γρήγορα και δεν χρειάζονται σιδέρωμα. Και δείτε πόσο γρήγορα τοποθετούνται. Κοιτάξτε εδώ. 218-218-9400 και πάμε να δούμε τι γίνεται με την οικογένεια του αείμνηστου ηθοποιού Ανέστη Βλάχου. Για πες μας. Βέβαια. Μιλάμε για μια περίπτωση η οποία μας έχει απασχολήσει ακριβώς γιατί δεν έχουν περάσει καλά 40 ημέρες από το χαμό του αείμνηστου μεγάλου κακού του ελληνικού κινηματογράφου, του Ανέστη Βλάχου. Και φαίνεται ότι τα παιδιά του μαλώνουν ακριβώς για την διαθήκη
και κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε αυτή. Για το ιστορικό, ο Ανέστης Βλάχος έχει δύο παιδιά, μία κόρη και ένα γιο. Ένα γιο τον οποίο απέκτησε με την Αναστασία Παπανδριώτη, την τραγουδίστρια, και μία κόρη, την Έλλη, την οποία απέκτησε με την επίσης ηθοποιό, την κυρία Γαρίτση. Φαίνεται λοιπόν, ενώ ο Ηρακλής ήταν ενημερωμένος σύμφωνα με... Ο γιος. Ο γιος του δηλαδή, ναι. Ο Ηρακλής ήταν ενημερωμένος ότι τα πράγματα είναι μοιρασμένα στην οικογένεια και το τι θα αφήσει τελικά ο πατέρας σε ποιον. Φαίνεται ότι όλα αυτά ανατρέπονται από μια ιδιόχειρη διαθήκη, την οποία φαίνεται ότι έστειλε ο ίδιος ο Ανέστης ο Βλάχος προς την εγγονή του την Έλλη και όχι προς την ίδια την... Η εγγονή ποιον παιδί είναι, του γιου ή της κόρης? Η εγγονή είναι της κόρης, πολύ σωστή ερώτηση. Είναι η κόρη, έχουν δύο παιδιά. Είναι το παιδί της κόρης. Το παιδί της κόρης. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα γόρι, τον Ηρακλή. Από την άλλη έχουμε την Έλλη. Άρα εδώ πέρα τι γίνει, πες μας το ρεζουμέ λίγο να καταλάβουμε, μην μπερδεύεις. Αυτή τη στιγμή αμφισβητεί την διαθήκη ο Ηρακλής. Ο γιος και ο εγγονός. Ο γιος και ο εγγονός. Πολύ σωστά. Αμφισβητούν τη διαθήκη η οποία φέρεται να έχει σταλεί από τον Ανέστη Βλάχο προς την εγγόνα, που η οποία είναι παιδί της κόρης του. Αυτό τουλάχιστον λέει όλο. Πάμε να δούμε τι είχε πει ο εγγονός πριν λίγες ημέρες. Πολύ ωραία. Μέρες χωρίς τον παππού. Θέλω να μου πεις πώς είσαι και πώς νιώθεις. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι 40 μέρες απολίας. Είναι 40 μέρες που δώσαμε στην ψυχή μας και στο σώμα μας το χρόνο να πενθήσει και να συνειδητοποιήσει την απώλεια. Είναι δύσκολες στιγμές, όπως και να έχει η απώλεια. Μου λείπουν οι συμβουλές του. Μου λείπει η παρουσία του, η παρήγορη και η υποστηρικτική σε κάθε βήμα της ζωής μου. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, αλλά και πάλι τρέφουμε την πεποίθηση της κοινής μας αντάμωσης και της αιωνίου ζωής. Υπάρχει ένα νομικό θέμα που αφορά στην περιουσία. Έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα οικογένειες. Ισχύει αυτό? Επειδή το διάβασα στο διαδίκτυο και δεν μου αρέσει ο όρος. Δεν πρόκειται για δύο οικογένειες, πρόκειται για μία οικογένεια η οποία χωρίζεται στην οικογένεια που δημιουργήθηκε από τον πρώτο γάμο και στην οικογένεια που δημιουργήθηκε από τον δεύτερο γάμο. Κοινός μας παράγοντας ενωτικός σε αυτό ήταν ο παππούς. Τώρα όσον αφορά όσα αυτά που έχουν προκύψει, δεν θα ήθελα να πάρω καμία θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για προσωπικά ζητήματα που αφορούν τον πατέρα μου και τη θεία μου. Είναι δικά τους θέματα. Θα τα λύσουν οι ίδιοι με τον τρόπο που θα τους φωτίσει ο Θεός. Εμείς αυτό που προσευχόμαστε ως υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είναι να πρετανεύσει η λογική. Μιλήσανε οι οικογένειες στο μνημόσυνο? Κοιτάξτε, είναι ανθρώπινο όταν υπάρχει μια προστριβή οι άνθρωποι να αποστασιοποιούνται. Αυτό μερικές φορές είναι καλό, μερικές φορές είναι και κακό. Ας ελπίσουμε, όπως είπα και πριν, να πριτανεύσει λογική. Ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους για να γαληνεύσουν και οι ψυχές των ζωντανών και οι ψυχές των κεκοιμημένων. Για τι περιουσία πρόκειται, για τι περιουσία μιλάμε? Αυτό που υπάρχει είναι ένα σπίτι το οποίο διέμενε ο ίδιος μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του και κάποια αγροτεμάχια στον τόπο καταγωγής του. Νομίζω ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο το ζήτημα για να οξύνονται τα πράγματα. Εγώ πάντα θέλω να πιστεύω και εύχομαι και ελπίζω ότι θα πρετανεύσει η λογική και οι άνθρωποι θα καθίσουν ένα τραπέζι, γιατί έχουν το ίδιο αίμα, ρέει μέσα στις φλέβες τους, κυλάει το ίδιο αίμα και φυσικά ο άνθρωπος που έχει φύγει από αυτή τη ζωή θέλει να βλέπει τα παιδιά του αγαπημένα και μονιασμένα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω για σένα είναι ότι και εσύ ο ίδιος δεν ασχολήθηκες ποτέ με το τι υπάρχει, αν θα υπάρξει, αν θα δοθεί, που θα δοθεί. Ισχύει και ο ίδιος ο παππούς μου ήταν κάτι το οποίο πολλές φορές μου είπε, ότι εγώ δεν δημιούργησα περιουσία για να σου αφήσω υλική. Όμως σου παραδίδω ένα τίμιο όνομα, το οποίο και εσύ οφείλεις να το διαφυλάξεις έτσι όπως σου το παραδίδω. Και αν με ρωτάτε, θα σας πω ότι ακόμα και αν μου δινόταν η επιλογή να διαλέξω, αυτήν θα διάλεγα και όχι τα υλικά αγαθά. Τώρα αν ήμουν σε μια κατάσταση που δεν είχα ούτε το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, αλλά ούτε και το φαγητό, ανθρώπινα κι εγώ θα ζητούσα κάτι
να μπορέσει να με διασφαλίσει για να επιβιώσω. Αυτή τη στιγμή δεν τη χάνω να έχω αυτής της ανάγκης. Οπότε, αν μου δινόταν η επιλογή, βάσει των παρόντων συνθήκων όπως προείπα, θα διάλεγα και πάλι το όνομα. Πάντως είναι λυπηρό να γίνεται αυτή η σφαγή μεταξύ των οικογενειών για τα περιουσιακά στοιχεία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εσείς μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα, προλάβει ο κόσμος προσφορά. Μην ξεχνάτε γρήγορα, προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε γρήγορα, δώστε το τηλέφωνο 218-218-9400, μόνο με 49 ευρώ, σετ ελαστικών καλυμμάτων σαλονιού για την πολυθρόνα σας, για διθέσιο καναπέ, τριθέσιο καναπέ, ενώ μπορείτε να επιλέξετε και για τις καρέκλες του σαλονιού σας και τις καρέκλες της τραπεζαρίας σας. Να πάρετε και για εκεί σετ ελαστικών καλυμμάτων, ώστε να μπορέσετε να μετατρέψετε τα παλιά σας έπιπλα σε καινούρια και να δώσετε μία νότα διακόσμησης, καινούργια νότα διακόσμησης στο σπίτι σας με την πιο χαμηλή έτσι τιμή της αγοράς και με την καλύτερη ποιότητα. 218-218-9400. Προλάβετε τη σούπερ προσφορά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.